Συσκευασίας και Πορείας Προγράμματα, κύριε Χρυσόστομο. Αξιότιμη Υπουργέ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλαια. Κύριοι και κυρίες βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Λέγομαι Βασιλική Κόντου και είμαι τεταλμένη σύμβουλος ομέα του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή εγγενείων ενός ονείρου μας, που έγινε πραγματικότητα. Το πρώτο γραφείο ομέα στην Ελλάδα, το οποίο ήδη πιστοποίησε, κατέγραψε και έδωσε την κάρτα ομέα σε τρεις συμπολίτες μας. Στο καινούργιο γραφείο ομέα του Δήμου Χαλκιδαίων. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Χρυσόστομος. Θα ακολουθήσει η δράση «Όλοι μαζί, όλοι ένα». Δράση η οποία θα καθιερωθεί και θα πραγματοποιείται κάθε 3 του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το στρατηγό και την ευχαριστή την παρουσία σας. Ευχαριστούμε μέσα στην καρδιά μας όλους τους δημότες. Όσοι βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των Συλλόγων ΑΜΕΑ και των Ειδικών Σχολείων που από την πρώτη στιγμή αποτελούν βασικούς πυλώνες της συνεργασίας μας. Σεβασμιότατε, παρακαλώ να τελέσετε την εγγένεια. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να είναι συγχωρητική, που σημαίνει να χωράνε μέσα σε αυτή την καρδιά οι πάντες και τα πάντα, με πρώτον το Θεό. Και όταν έχουμε τέτοια καρδιά αναγεννημένη από το Χριστό, τότε δεν έχουμε μέσα στο μυαλό μας τάξεις ανθρώπων, αλλά έχουμε όλους τους ανθρώπους ως εικόνες του Θεού, τις οποίες καλούμαστε να αγαπήσουμε και να υπηρετήσουμε. Και αυτή εδώ η πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα στεγάζεται και στο επίσημο δημαρχιακό μέγαρο, δείχνει ακριβώς αυτήν την διάθεση που υπάρχει, αυτήν τη στοχοθεσία προς την οποία όλοι πρέπει να εργαστούμε. Και μακάρι να το επιτύχουμε, ώστε να είμαστε όλοι μαζί και όλοι ένα. Στην Εκκλησία το λέμε ομοθυμαδόν, το όλοι μαζί, ομοθυμαδόν. Ή το λέμε και επί το αυτό, στον ίδιο τόπο, αλλά και για τον ίδιο σκοπό. Καλή επιτυχία και ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον. Δεν κυρία Έλενα Μάρκα. Σεβασμιότατε, κυρία Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητά της Σχολής Πεζικού, κύριε Λιμενάρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων, εκπρόσωποι των ειδικών σχολείων, συνεργάτες μου, κυρίες και κύριοι, όταν ασχολείσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο διοίκησης και είσαι υπεύθυνος για την εν γέννη λειτουργία του Δήμου, θα πετύχεις σίγουρα αν καταθέσεις εκτός από το μυαλό και την καρδιά σε ό,τι κάνεις. Είναι όμως κάποιες περιπτώσεις, κάποιες φορές, που η καρδιά δεν κατατίθεται μόνο, αλλά γεμίζει κιόλας. Και γεμίζει από πολλά θετικά συναισθήματα, υπερηφάνειας, ελπίδας. Και κύριοι εκπρόσωποι αρχών, στρατιωτικών, λιμενικών, αυτοδιοικητικών αρχών και λοιπών, και φορέων, φίλες και φίλοι, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ και χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία της Δημάρχου και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδαίων για το γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία εδώ στην όμορφη πόλη σας. Και μεταφέρω τις ευχές
και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία και εκείνη ήθελε να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά άλλες ανελημμένες υποχρεώσεις δεν της το επέτρεψαν. Η κοινωνική συνοχή, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η προσπάθεια για μια κοινωνία συμπεριληπτική, η ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια συμβαίνει στη χώρα μας και που όλοι μαζί δουλεύουμε για να συνεχίσει, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και όλων μας σε μια κοινωνία που προχωράει μπροστά, να μην μείνει κανείς πίσω, έρχονται όλα και αποδεικνύονται μέσα από το νεοσύστημα.